Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Λία Κούξ. Πάμε να κάνουμε γλυκιά και ορτόπιτα. Σε ένα σκεύος έχω βάλει στρακιστό γιαουρτί. Θα ρίξω μέσα και τη ζάχαρη. Θα ρίξω μέσα και τα αυγά μου. Το σπορέλαιο. Θα τα χτυπήσω και πάλι. Βανίλια. Λαδώνω πολύ καλά το ταψί του φούρνου μου. Τα πλήρη υλικά της συνταγής θα τα βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Έχω πάρει φύλλο κρούστας για γλυκά. Σε κάθε φύλλο βάζουμε από πάνω το μείγμα γιαουρτιού που έχουμε κάνει. Και αυτός είναι ο ένας τρόπος. Και μετά σουρώνουμε τα φύλλα. Και όπως είναι σουρωμένο το φύλλο, το παίρνουμε και το βάζουμε στο ταψί, πιέζοντάς το στην άκρη. Ο άλλος τρόπος είναι να σουρώσουμε το φύλλο όπως είναι στεγνό, χωρίς να ρίξουμε κάτι πάνω. Και όπως είναι έτσι σουρωμένο, να το βουτήξουμε μέσα στο μείγμα γιαουρτιού. Και να το βάλουμε πάλι στο ταψί μας, πιέζοντάς το τείχο-τείχο. Έχω βάλει όλα τα φύλλα μέσα. Το ελάχιστο υγρό που έχει περισσέψει θα το ρίξουμε και αυτό. Αν σας αρέσουν οι συνταγές που ανεβάζω, κάντε like και αφήστε μου τα σχόλιά σας. Και αν έρχεστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, πατήστε την εγγραφή και το καμπανάκι για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω. Το γλυκό μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Ώσπου να ψηθεί η ορτόπιτά μας, θα βάλουμε να βράσει το σιρόπι. Να σας πω εδώ και τι παραλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Βάζοντας το μείγμα γιαουρτιού, ξύσμα και χυμό από ένα πορτοκάλι, το γλυκό μας γίνεται πορτοκαλόπιτα. Και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε λεμονόπιτα. Το γλυκό μου είναι έτοιμο, το έχω χαράξει και τώρα θα το σιροπιάσω. Το γλυκό είναι ζεστό, ενώ το σιρόπι μου έχει κρύψει. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Και μέχρι την επόμενη, να είστε όλες και όλοι καλά.